Κύριε Καμαστένη, σας ευχαριστώ για τα δύο ερωτήματα ουσιαστικά. Με μεγάλη χαρά να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα όσο αφορά και αυτά τα δύο ζητήματα, έκτακτη εισφορά και ΦΠΑ στα νησιά. Αλλά μου επιτρέψετε να πω ότι εντυπωσιάζομαι που στη Βουλή κάνουν μια συζήτηση που ξεκινάει επειδή κάποιος σας είπε ότι κάτι είπα σε κάποιο κανάλι. Όταν η Βουλή μιμείται την τηλεόραση, κάποιες σημαντικές αξίες πιστεύω ότι υπονομεύονται. Επειδή τυχαίνει να ήμουν εγώ στο κανάλι και θυμάμαι πολύ καλά τι συνέβη. Ξέρετε πώς είναι οι δημοσιογράφοι. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε πιο παλιός από μένα. Κάποια στιγμή μου ετέθη το ερώτημα, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Δεν χρειάζεται να πω, να αναφερθώ στο όνομα, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Μου ετέθη το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, δεσμεύεστε ότι ποτέ δεν θα επιβάλλετε κάποια έκτακτη εισφορά στον αιώνα τον άπαντα? Ξέρετε ότι αυτό το ερώτημα ένας υπουργός οικονομικών ποτέ δεν μπορεί να το απαντήσει. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι δεσμεύομαι ότι δεν θα μπει ποτέ καμία έκτακτη εισφορά. Τώρα, άλλο αυτό και άλλο να μετατρέπεται αυτή η απάντηση που καταλαβαίνετε και εσείς να ήσασταν υπουργός οικονομικών, ποτέ δεν μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν θα υπάρξει στο ελληνικό κράτος ξανά έκτακτη εισφορά. Σωστά. Άλλο αυτό και άλλο να μετατρέπεται αυτό σε κεφαλίδα ο υπουργός οικονομικών ανακοινώνει έκτακτη εισφορά. Μου θυμίζει κάτι που έγινε στην Ιταλία. Μου έθεσε το ερώτημα Ιταλός ή δημοσιογράφος. Αυτά είναι τα ευτράπελα της ζωής που ζούμε. Τι θα κάνετε σε περίπτωση που σας εκδιώξουν από το ευρώ? Και απάντησε ότι σε τέτοια υποθετικά σενάρια αρνούμε να απαντήσω. Και είναι κάτι το οποίο είναι εκτός των σκέψεών μας. Τίτλος. Ο Έλληνος Υπουργός Οικονομικών αρνείται να συζητήσει τα σχέδιά του για την έξοδο από το ευρώ. Μεταξύ μας όμως, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα παρακαλούσα οι ερωτήσεις να μην αφορούν αυτού του είδους τις δημοσιογραφικές παρεκτροπές. Γιατί παρεκτροπές είναι. Αλλά, μιας και αναφερθήκατε στην έκτακτη εισφορά, νομίζω ότι πρέπει να αξίζει μια σοβαρή απάντηση σε αυτό. Και να σας θυμίσω ότι η έκτακτη εισφορά, η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή, εισήχθη από τον κύριο Βενιζέλο το 2011. Και να σας θυμίσω ότι αναφέρθηκε ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Το 2010, δυστυχώς, μια κοινική μεταφορά ζημιών από το παθητικό βορειοευρωπαϊκών τραπεζών στους ισχνούς ώμους των ισχνότερων Ελλήνων φορολογουμένων, η οποία έγινε με την πλήρη γνώση αυτών που την έκαναν, ότι κάποιες από αυτές τις ζημίες θα μετακυλήσουν στους ώμους των υπόλοιπων Ευρωπαίων φορολογουμένων, ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και Διάσωση της Ελλάδας. Ένα χρόνο αργότερα, ο κ. Βενιζέλος εισήγαγε το άρθρο 29 του νόμου 3986, την έκτακτη εισφορά, και την ονόμασε εισφορά αλληλεγγύης. Κάπως έτσι, στον καιρό του μνημονίου, εξευτελίστηκε η έννοια της αλληλεγγύης. Έτσι. Εντυπωσιάζομαι τώρα που βλέπω εσάς, κύριε Κρυμαστινέ, που σας εκτιμώ ιδιαίτερα προσωπικά, άλλωστε είναι γνωστό ότι έχουμε και καταβολές από την ίδια ιδεολογική παράταξη, εκπροσωπώντας το κόμμα που εισήγαγε την έκτακτη εισφορά, σκεφτήκατε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιπολιτευτείτε αυτή την κυβέρνηση, η οποία πασχίζει να μην γίνονται αυτές οι έκτακτες εισφορές, όπως προηγουμένως αναφέρθηκα στην προηγούμενη ερώτηση, να επανέλθει το αφορολόγητο. Να σας θυμίσω ότι λόγω του κυρίου Βενιζέλου και του νόμου της έκτακτης εισφοράς, το 2011 οι Έλληνες πολίτες κατέβαλαν 1.161 εκατομμύρια, το 2012 1.536 εκατομμύρια, το 2013 1.073 εκατομμύρια και το καθεξής, και αυτό επεκτάθηκε για φέτος, γιατί βεβαίως ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Όσο για τις δικές μας προθέσεις, η έκτακτη εισφορά που είναι δημιούργημα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και που εξευτέλισε την έννοια της αλληλεγγύης, τελειώνει με εμάς. Όταν λήξει αυτή η μεγάλη σκληρή διαπραγμάτευση, θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση ενός φορολογικού νομοσχεδίου, που σωστά είπατε, πρέπει να είναι σταθερό. Πρέπει ο κόσμος της αγοράς, οι πολίτες, να γνωρίζουν για πολλούς μήνες ή και χρόνια μπροστά τι τους περιμένει όσο αφορά φορολόγηση, να είναι προοδευτικό, να είναι πραγματικά αλληλέγγυο προς τους πολίτες μας, να εμπεριέχει το αφορολόγητο, αναφέρομαι στην προηγούμενη ερώτηση, και να μην εξευτελίζει την έννοια της αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι έως τότε, στη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης, που έχει αυτό το κοινό τελικά στόχο, πιστεύω, θα έχουμε τη δική σας συμπαράσταση και την δική σας αλληλεγγύη, κύριε Κρυμαστινέ. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Χρωμαστινός. Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ που με τιμάτε και σας τιμώ και εγώ εξίσου και το γνωρίζετε. Αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μακριά από μένα κάθε αντιπολιτευτική διάθεση, ειδικότερα σε αυτή τη φάση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση που είναι θέμα επιβίωσης της χώρας. Όμως την αγωνία μου αυτή δεν μπορώ να μην την εκφράσω, διότι δυστυχώς για μένα η αντίληψη δημόσια διαμορφώνεται από τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το να τα λέμε εδώ μέσα δεν είναι κάτι που τουλάχιστον πρέπει να σας ξενίζει. Όσον αφορά τώρα για το θέμα της αλληλεγγύης, επειδή αναφέρατε και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, πρέπει να σας πω ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, του είχαμε εισηγηθεί να μην αναλάβει εκείνες τις μέρες το Υπουργείο Οικονομικών για το καλό το πολιτικό το δικό του και να ανατεθεί σε ένα τεχνοκράτη υπουργό το Υπουργείο Οικονομικών όπως ανετέθη αργότερα. Ο κύριος Βενιζέλος προς τιμήν του είπε σε μένα και στους άλλους ότι ξέρω ποιο θα είναι το κόστος, αλλά θα το αναλάβω το Υπουργείο. Και το ανέλαβε. Και αυτό πρέπει να καταγραφεί στην ιστορία για την αλήθεια. Ότι δηλαδή εγνώση του ανέλαβε το πολιτικό κόστος της ιστορίας αυτής. Γιατί πραγματικά η ιστορία αυτή, που η περιπέτεια μάλλον αυτή που βρίσκεται σήμερα η χώρα, είναι πρωτοφανής και το γνωρίζετε εσείς. Εγώ είμαι καρδιολόγος, εσύ είστε οικονομολόγος, καλύτερα από μένα το πρόβλημα, αλλά και εγώ το αντιλαμβάνομαι, γιατί αναγκάστηκα να διαβάζω κι εγώ οικονομικά βιβλία για να μπορώ να σταθώ σε αυτή τη θέση και να μπορώ να κάνω μια συζήτηση μαζί σας. Χαίρομαι λοιπόν που ξεκαθαρίσαμε αυτό το θέμα και θα χαρώ ιδιαιτέρως για να ηρεμήσουν και τα νησιά του Αιγαίου να πείτε ξεκάθαρα ότι δεν υφίσταται θέμα ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, για να σταματήσει η συζήτηση και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ασχοληθούν με τα προβλήματα που πρέπει να ασχολούνται την καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρεμαστινό. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Κύριε Κρεμαστινέ, θα ανταποκριθώ. Το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλει μεγάλο αγώνα υπό δύσκολες συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι θα πετύχει ο αγώνας αυτός να μην υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι δεν θα υπογράψω αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Οι πιέσεις, το ξέρετε, είναι ασφυκτικές. Είναι ιδεολογήματα αυτά. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση. Ότι έχουμε προβλήματα στο ΦΠΑ στα νησιά έχουμε. Να σας πω ένα στοιχείο το οποίο είναι, νομίζω, λόγος να ντρεπόμαστε όλοι μαζί. Πέρυσι διπλασιάστηκε σχεδόν ο τουρισμός στη Μύκονο. Και ξέρετε ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ μειώθηκαν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάπου δεν πάμε καλά. Η λύση δεν είναι να αυξήσουμε το συντελεστή. Η λύση είναι να εισπράττουμε αυτά που πρέπει να εισπράττουμε. Η λύση, μου θέσατε στην έγγραφη μορφή της ερώτησης, ποιοι είναι οι κατέχοντες? Είναι αυτοί που πλουτίζουν με αυτόν τον βάναυσο τρόπο και είναι αυτοί που πρέπει να πληρώσουν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Το θέμα είναι πώς θα το μεθοδεύσουμε. Με τις καταστραμμένες υπηρεσίες που έχουμε, με τις υπηρεσίες που έχουν αποψηλωθεί τα χρόνια τα τελευταία, πάντα ήταν στραβό το κλίμα, αλλά ήρθε και ο Γάιδερος των τελευταίων 5 ετών και καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση, τι ξέρετε την κατάσταση. Το θέμα είναι οι μεταρρυθμίσεις να αφορούν αυτά τα ζητήματα. Και να ξέρετε, σας διαβεβαιώ, ότι όταν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, στο Brussels Group, πασχίζουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζουμε αυτό το τείχο του ιδεολογήματος που δεν θέλει να μπει στην ουσία και μας λέει επιγραμματικά θα αυξήσετε το ΦΠΑ στα νησιά. Και η απάντησή μας είναι όχι, γιατί αυτό δεν το ζητούμε. Λοιπόν, νομίζω το ξεκαθάρισα. Εγώ δεν θα υπογράψω καμία αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Θα κάνω ό,τι μπορώ και το ίδιο και οι υπηρεσίες μου, οι αναπληρωτές, οι γενικοί γραμματείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να εισπράττουμε αυτά που πρέπει να εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Τώρα, όσο αφορά το γενικότερο ζητούμενο, γιατί αναφερθήκατε στον κύριο Βενιζέλο για τον Ιούνιο του 2011, εγώ δεν θα μιλήσω για κανέναν συνάδελφο προσωπικά. Και είναι προσωπική επιλογή το να μην έρχομαι σε καμία αντιπαράθεση και να μην αμφισβητώ τις προθέσεις ούτε το ποιόν ούτε το ήθος κανενός. Η
κριτική δική μου και την εποχή εκείνη, που δεν είχα καμία σχέση με την πολιτική, η κυρία Κρεμαστινά, ήταν πολιτική στην πολιτική. Ήταν κριτική στην πολιτική. Αφορούσε το γεγονός ότι η επιλογή της έκτακτης εκείνης της φοράς, η επιλογή των δραστικών μειώσεων στις δαπάνες του δημοσίου την εποχή εκείνη, ουσιαστικά παράβαιναν κάποιους βασικούς κανόνες μακροοικονομικής. Ότι ο στόχος ήταν η μείωση των ελλειμμάτων και η καταπολέμηση της κρίσης χρέους, αλλά αυτό που κάποιοι από εμάς λέγαμε ήταν το μέσο που χρησιμοποιήθηκε και το οποίο επιβλήθηκε απ' έξω. Δεν ήταν επιλογή του Πασόκ, το ξέρω αυτό. Αλλά ήταν επιλογή του Πασόκ να δεχτεί αυτή την επιβολή. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν χειροτέρευσαν αντί να βελτιώσουν το πρόβλημα. Όπως ακριβώς, θα θυμάστε, από τα νιάτα μας ασκούσαμε κριτική στην κυβέρνηση Herbert Hoover στις ΗΠΑ που το 1929 πήρε μια κρίση και την έκανε τεράστια καταστροφή, εφαρμόζοντας αυτές τις πολιτικές της λιτότητας εν μέσω αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης. Αυτό συνέβη το 2011. Αν ο κύριος Βενιζέλος αποφάσισε ότι θέλει να εισπράξει το πολιτικό κόστος γι' αυτό, εσείς θα μου το πείτε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πράγματι δείγμα γενναιότητας όταν κάποιος εισπράττει ένα πολιτικό κόστος για να γίνει κάτι καλό. Δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Δεν βοήθησε τη χώρα. Δεν θέλω να πω ότι αυτό ήταν εκούσιο και δεν θέλω να προσάψω κάποια ηθική ευθύνη σε κανέναν. Απλά να ξέρετε ότι η δική μου προσωπική επιστημονική, αν θέλετε, τοποθέτηση είναι ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και που θέλουν να μας ξαναεπιβάλλουν τώρα οι δανειστές είναι πολιτικές οι οποίες έρχονται σε τελική ανάλυση, σε σύγκρουση ακόμα και με τα συμφέροντα των δανειστών. Όπως έλεγε ο Κέινς το 19, μετά τη συνθήκη των Βερσαλιών, ήταν μια συνθήκη που ήταν καταστροφική όχι μόνο για τη Γερμανία, στην οποία επιβλήθη στον αδύναμο, αλλά ήταν καταστροφική και για αυτούς που την επέβαλαν. Ήταν μια ανόητη συνθήκη. Κάπως έτσι είναι και το μνημόνιό μας. Και αυτό προσπαθούμε να σταματήσουμε για το συμφέρον της Ευρώπης, όχι μόνο για της Ελλάδας. Και σας θέλουμε μαζί μας αυτό. Ευχαριστώ.